Καλημέρα από το www.teachme.gr και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Τετάρτη σήμερα το μάθημα για τα premium free μέλη, αλλά και εννοείται για τα premium μέλη τα οποία απολαμβάνουν καθημερινά μαθήματα στο Teach Me, είναι εδώ για όλους εσάς, όπου μέσα από αυτό το μάθημα θα ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να δημιουργούμε βιβλία σε 3D, θα λέγαμε, ύφος, και έτσι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ολόκληρο, θα λέγαμε, e-shop μέσα από ένα δημιούργημα. Φανταστείτε λοιπόν να σας έρθει μια δουλειά στην οποία να πρέπει να δημιουργήσετε βιβλία 3D και να τα προσαρμόσετε σε ένα τέτοιο περιβάλλον στο οποίο θα δείχνουν όλα ίδια και θα πρέπει λοιπόν να έχουν, βλέπετε, μία αίσθηση τρισδιάστατου. Πραγματικά, για να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά σε, για παράδειγμα, 100 βιβλία, θα πρέπει να πληρωθεί, αν το κάνει από την αρχή και θα λέγαμε χωρίς να γνωρίζει, πρέπει να πληρωθεί χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ισορροπήσει λίγο το χαμένο χρόνο του. Θα σας δείξω λοιπόν σήμερα πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε ένα βιβλίο και να είναι 3D, αλλά και να είναι τόσο ευέλικτο έτσι ώστε να αλλάζει το εξώφυλλό του μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Θα δούμε λοιπόν πόσο εύκολα μπορούμε να δημιουργήσουμε βιβλίο υποπροοπτική μέσα από ένα απλό, θα λέγαμε, από μια απλή φωτογραφία του εικονιδίου, της φωτογραφίας, θα λέγαμε, το βιβλίο, του εξώφυλλου, και στη συνέχεια θα σας δείξω πώς μπορείτε να το γυρίσετε υποπροπτική και πώς λοιπόν μπορείτε να το αλλάξετε το εξώφυλλο μέσα σε μία στιγμή. Πάμε να δημιουργήσουμε, πάμε να μαγέψουμε στο Adobe Photoshop. Πάμε λοιπόν. Έχω βρει μία φωτογραφία από το DVD του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Βλέπετε το πρώτο επεισόδιο, η συντροφιά του δαχτυλιδιού. Οπότε θα πάρουμε το συγκεκριμένο, θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε copy image και πηγαίνουμε στο Photoshop, που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, μόλις πάμε για κάνουμε file new, αυτομάτως θα μας έχει πάρει τις διαστάσεις του αρχείου που έχουμε κάνει αντιγραφή. Θα το ονομάσουμε book cover stand. Τέλεια. Θα κάνουμε κλικ στο OK και βλέπετε πόσο ωραία έχει πάρει τις διαστάσεις τις πολύ σωστές. Θα πατήσουμε Ctrl V να κάνει paste μέσα εδώ και τώρα βλέπετε πόσο έχουμε, θα λέγαμε, εισάγει και το front page και το back page και το πλάι. Πολύ ωραία. Γενικότερα έτσι σχεδιάζουμε ένα βιβλίο, είτε αυτό βεβαίως είναι εξώφυλλο βιβλίου, είτε αυτό είναι εξώφυλλο DVD. Έτσι σχεδιάζεται, σχεδιάζεται λοιπόν όλο από την αρχή και μετά το κόβουμε σε κομμάτια για να μπορέσουμε να το βάλουμε ενδεχομένως σε κάποιο e-shop όπως αυτό που θα δούμε τώρα. Βεβαίως, στο μάθημά μας το σημερινό θα ασχοληθούμε μόνο με το front page και με το size, όχι με το back page. Θα σας δείξω όμως πώς μπορείτε να κόψετε στο ίδιο ακριβώς μέγεθος και ίδιες ακριβώς διαστάσεις και το front page και το back page. Παίρνουμε λοιπόν το Rectangular Marquee Tool για να μπορέσουμε να κάνουμε τα κοψίματά μας. Θα έρθουμε εδώ, θα κάνουμε ένα click and drag. Βλέπετε, πιάνω από πάνω μέχρι κάτω το εξώφυλλο. Το φέρνουμε λοιπόν κάπου εδώ, βλέπετε. Πολύ όμορφα. Βλέπετε πως έχει πιαστεί. Φυσικά βεβαιώνουμε ότι δεν έχω καθόλου feather. Και θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε εδώ το Layer via Cut. Και αυτομάτως έχουμε κόψει, βλέπετε, το εξώφυλλο. Θα το ονομάσουμε Front Page. Όμορφα. Πηγαίνουμε στη συνέχεια και κοιτάξτε λοιπόν πόσο ωραία θα κόψουμε τώρα και το Back Page. Θα κάνουμε Control Click πάνω στο Front Page για να διασφαλίσουμε ακριβώς τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις. Βλέπετε. Και θα το φέρουμε να κάτσει αυτό, το συγκεκριμένο λοιπόν περίγραμμα που έχουμε φτιάξει με το μαρκή μας. Θα το φέρουμε με το Shift κρατημένο να έρθει να κουμπώσει από την άλλη μεριά. Βλέπετε πόσο ωραία. Και ακριβώς στις ίδιες διαστάσεις, επαναλαμβάνω, θα κοπεί και το οπισθόφυλλο. Οπότε θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε Layer via Cut. Θα το ονομάσουμε Back Page. Και βλέπετε πόσο ωραία έχουμε κόψει και το back page. Πάρα πολύ όμορφα. Και έχουμε λοιπόν και το συγκεκριμένο, βλέπετε, θα λέγαμε, πλάι. Πολύ όμορφα. Θα το ονομάσουμε βεβαίως και αυτό side. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, έτσι. Οπότε πάμε τώρα, πριν ξεκινήσω να τα μαζεύω, να τα μικραίνω και να τα στραβώνω, θα λέγαμε, σε προοπτική, θα πρέπει να τα κάνω smart object για να μπορέσω στη συνέχεια να τα έχω ευέλικτα και να μπορώ να τα αλλάξω σαν εξώφυλλο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Τα smart objects πραγματικά πρέπει να τα μάθετε, πρέπει να γίνει η δεύτερη σας φύση το smart object, γιατί θα σας σώσει από πολύ, θα λέγαμε, χρόνο, θα σας γλιτώσει από χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες πάνω απ' όλα είναι βαρετές και κουραστικές, καθώς καλοκαίρι πλέον πρέπει να έχετε χρόνο να πάτε για μπάνιο και όχι να ασχολείστε, θα λέγαμε, με το πώς να φτιάξετε εκατοντάδες βιβλία από την αρχή. Όπως θα δείτε, η τεχνική αυτή θα γίνει μόνο μία φορά και από εκεί και πέρα θα μπορείτε να αλλάζετε το εξώφυλλο, το βιβλίο, οτιδήποτε λοιπόν φτιάχνετε, θα μπορείτε να είναι κάλλιστα ένας δίσκος, θα λέγαμε, για παράδειγμα, ή ένα CD αυτό, πάλι με Smart Object θα το κάναμε, και λοιπόν μπορείτε πολύ εύκολα από το σημείο αυτό και στη συνέχεια να το δημιουργείτε πολύ γρήγορα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, όπως είπα, με νέα εξώφυλλα. Πάμε λοιπόν τώρα να το δούμε αυτό, να το κάνουμε βασικά smart object. Πηγαίνουμε δεξί, κλικ στο καθένα ξεχωριστά, convert to smart object.
Πηγαίνουμε στο από κάτω, το back page, δεξί κλικ, convert to smart object. Όπως είπα, με το back page δεν θα ασχοληθώ, αλλά καλό θα είναι να το κάνουμε και αυτό smart σε περίπτωση που το χρειαστούμε. Πηγαίνουμε στο site, δεξί κλικ, convert to smart. Και τώρα πηγαίνουμε, θα τα επιλέξουμε και τα τρία. Κάνουμε κλικ στο πρώτο ή στο τελευταίο, όπως θέλετε, και κάνουμε shift click στο τελευταίο ή πρώτο για να τα επιλέξουμε όλα. Πηγαίνουμε συνέχεια στο edit, θα επιλέξουμε το free transform και θα το μαζέψουμε προς τα μέσα. Βλέπετε πόσο ωραία το μαζεύουμε προς τα μέσα με το Alt και το Shift κρατημένο. Και τώρα θα κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση. Και έτσι λοιπόν αυτομάτως βλέπετε πως έχουμε μαζέψει τα Smart Object μας. Φυσικά τώρα δεν χρειαζόμαστε το Back Page όπως είπαμε, χρειαζόμαστε μόνο το Side και το Front Page. Πηγαίνουμε στο Front Page για αρχή και κάνουμε το εξής. Control Tab, θα κάνω δεξί κλικ και θα επιλέξουμε το Perspective. Μέσα λοιπόν από εδώ θα έρθουμε να κάνουμε click and drag. Βλέπετε προς τα κάτω, κοιτάξτε πως μαζεύονται και από τις δύο μεριές. Υπό προοπτική βλέπετε οι γωνίες μου και ουσιαστικά δίνουν την αίσθηση ότι πάει προς τα μέσα το βιβλίο μου, έτσι. Βλέπουμε δεξιά και τις μύρες, 5,4, θα το πάμε γύρω στο 10 εμείς, βλέπετε. Οπότε πηγαίνουμε στο 10, super, και θα έρθουμε στη συνέχεια να κάνουμε δεξί κλικ, place και μετά control Tab και πάλι για να ενεργοποιήσουμε το Free Transform και να μαζέψουμε λίγο το βιβλίο μας προς τα μέσα, βλέπετε, και να το κάνουμε λίγο πιο μαζεμένο γύρω στο 11, νομίζω θα το πάμε εδώ και θα είμαστε super κυρίαρχοι, βλέπετε. Τέλεια, κάνω κλικ στο OK και κοιτάξτε πόσο ωραίο βιβλίο έχουμε τώρα. Κοιτάξτε πώς ήταν πριν, βεβαίως, κοιτάξτε πώς ήταν πριν, μάλλον εδώ είμαστε, βλέπετε και πώς είναι τώρα. Βλέπετε ότι έχει πάει πολύ πιο μέσα, δίνει την αίσθηση του 3D απευθείας, πάρα πολύ όμορφα. Και τώρα θα έρθουμε και θα φτιάξουμε και το site και αυτό υπό προοπτική. Οπότε το επιλέγουμε, Control Tab και βεβαίως ερχόμαστε, κάνουμε δεξί κλικ, επιλέγουμε Perspective και τώρα θα το ανεβάσουμε πιο πάνω. Κοιτάξτε πόσο ωραία, το δίνουμε την αίσθηση ότι πάει και αυτό προς τα μέσα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπετε. Θα το ανεβάσω λίγο πιο πάνω αυτό, γύρω στο 30 θα λέγαμε, μπορεί και παραπάνω, γύρω στο 40. Για να δώσουμε μια μεγαλύτερη στροφή, θα λέγαμε. Νομίζω κάπου εδώ θα είμαστε super. Και στη συνέχεια, απλά θα έρθουμε και θα το μαζέψουμε αυτό προς τα μέσα. Προς τα κάτω δηλαδή, και από πάνω και από κάτω. Οπότε πηγαίνουμε, θα κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε το place και μετά θα πάμε Control Tab και θα το μαζέψουμε αυτό προς τα μέσα με το Alt κρατημένο. Βλέπετε πως μαζεύεται και από τις δύο μεριές χωρίς να το κάνω πάνω κάτω. Βλέπετε πόσο ωραία. Και τώρα απλά θέλει μία, θα λέγαμε, τοποθέτηση πιο σωστή για να ταιριάξει ακριβώς τη γωνία. Οπότε κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση. Θα κάνω ένα zoom για να δω ότι το έχω πάει σωστά ή όχι. Βλέπετε. Βλέπετε ότι μου είναι λίγο πιο κάτω από το κανονικό του. Πηγαίνουμε στο side, Control Tab. Θα κάνω ένα zoom ακόμη και θα το μαζέψουμε. Μάλλον θα το βγάλουμε λίγο προς τα πάνω. Για να ταιριάξει λοιπόν απόλυτα, κάνω κλικ στην επιβεβαίωση και βλέπετε πόσο ωραία κάθεται. Θα το πάω λίγο πιο κάτω, βλέπετε, κατεβαίνω λίγο πιο κάτω και θα έρθουμε εδώ. Εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι super, βλέπετε, ίσως θέλει λίγο ελάχιστα Control Tab να κατέβει λίγο πιο κάτω, πολύ λίγο όμως θέλω να το αν μπορώ. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε πολύ ψηλά πράγματα και δεν σας επιτρέπει, βλέπετε, ο μαγνητισμός του drag, απλά πατήστε το Control και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ πιο, θα λέγαμε, προσεκτικά. Νομίζω ότι το παράκανα τώρα. Οπότε το ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Ας πούμε ότι είναι εντάξει. Πολύ μικρές λεπτομέρειες. Τέλεια. Και τώρα βλέπετε πόσο ωραία στρίβει. Κοιτάξτε πόσο ωραία στρίβει εδώ. Αλλά και πάλι δεν δίνει την αίσθηση ακριβώς ακόμα. Βεβαίως έχει μια τεράστια διαφορά. Αλλά θέλουμε να δώσουμε ακόμα την αίσθηση του πλαγίου και του μπροστινού σημείου. Κοιτάξτε πόσο εύκολα θα γίνει αυτό. Πηγαίνουμε στο front page, κάνουμε control click. Βλέπετε πως κάνουμε το περίγραμμα του εξώφυλλου υπό προοπτική πάντα. Πηγαίνουμε στο μαρκί τώρα, επιλέγουμε λοιπόν το μαρκί και θα βγάλουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Κοιτάξτε, θα πατήσω το Alt και θα κρατήσουμε μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι στο σημείο μπροστά. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Boom! Βλέπετε. Έπειτα θα πάμε στο Select Modify Feather και θα βάλουμε ένα μαλάκωμα της τάξης του 5 pixels για να μαλακώσουμε λίγο το περίγραμμα. Και στη συνέχεια θα πάρουμε από εδώ το Gradient Tool, θα γυρίσουμε στο λευκό, θα πάρουμε λοιπόν λευκό προς διάφανο και φυσικά επιλέγουμε το Linear, έτσι. Πηγαίνουμε και κάνουμε σε ένα καινούριο layer πάντα, θα το ονομάσουμε Sign, για λάδα δηλαδή, και κοιτάξτε πόσο εύκολα θα γίνει τώρα αυτό. Ερχόμαστε λοιπόν λίγο πιο κοντά και κάνουμε ένα click and drag εδώ. Βλέπετε πόσο ωραία αίσθηση δίνει τώρα. Γενικότερα το Feather παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο συγκεκριμένο. Θα έρθω λίγο εδώ μάλλον καλύτερα να κάνω μια γυαλάδα. Ίσως είναι πολύ έντονη. Βλέπετε, γενικότερα μπορείτε να παίξετε μέχρι να σας κάτσει αυτό που ψάχνετε. Όχι τόσο πολύ. Θα κάνω μερικά undo και πάλι να γυρίσω πίσω. Όχι, νομίζω κάπου εδώ θα κάτσει. Ίσως να το φέρω από πιο μακριά. Όχι.
κάπου εδώ, νομίζω είναι εντάξει κάπου εδώ. Control D και deselect και κοιτάξτε πόσο ωραία τώρα φαίνεται το μπροστινό σημείο. Βλέπετε και το πίσω. Πραγματικά είναι υπέροχο. Βλέπετε πόσο όμορφο γίνεται. Και τώρα θα ασχοληθούμε με τις σκιές. Κοιτάξτε πόσο εύκολα τώρα λοιπόν οι σκιές θα μας δώσουν μια τεράστια αίσθηση. Πηγαίνουμε, επιλέγουμε το site. Θα το φέρω βασικά πάνω από το back. Θα κάνουμε control click. Βλέπετε πώς φτιάχνουμε το site και στη συνέχεια με shift. Κρατάμε λοιπόν το shift και κάνουμε control click. Βλέπετε πώς βγάζει ένα συν κάτω από το χεράκι μου. Βλέπετε πώς φτιάχνουμε τώρα όλο το βιβλίο. Υπό προοπτική πάντα. Θα δημιουργήσω ένα καινούριο layer, θα το βάλω από κάτω από το βιβλίο μου, θα το ονομάσουμε Shadow και θα πάμε να το βάψουμε με μαύρο χρώμα, οπότε θα επιλέξουμε το μαύρο χρώμα, βεβαίως θέλω τον κουβά μου και θα κάνουμε ένα κλικ εδώ μέσα, βλέπετε πως έχει βαφτεί με μαύρο χρώμα, τέλεια και θα πάμε στη συνέχεια, θα κάνω Ctrl D να βγάλω το περίγραμμα και θα πάμε να το κατεβάσουμε αυτό υπό γωνία και υπό προοπτική μέσα από την επιλογή του Distort όμως και όχι του Perspective. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Control Tab, πάντα έχουμε επιλέξει το Shadow. Θα κρατήσω το, θα λέγαμε Control κρατημένο, βλέπετε. Χωρίς να κάνω καμία επιλογή με το δεξί κλικ. Control λοιπόν, κάνουμε κλικ και drag στο μεσαίο και το κατεβάζουμε, το ξαπλώνουμε λοιπόν υπό προοπτική, υπό θα λέγαμε πολύ μεγάλη προοπτική. Το ξαπλώνουμε ουσιαστικά και δίνουμε βάθος. Βλέπετε πολύ εύκολα, ανεβάζω και τη γωνία αυτή η οποία μου είχε βγει μπροστά από το βιβλίο. Και τώρα θα κάνουμε ένα zoom, να το φέρουμε λίγο καλύτερα ενδεχομένως. Αυτό βλέπετε πόσο ωραία το φέρνουμε και τώρα απλά. Θα πρέπει να το φέρουμε να το παλέψουμε λίγο για να ταιριάξει απόλυτα. Ίσως να το αφήσω και εδώ βασικά. Βλέπετε κάπως έτσι. Δεν παίζει ρόλο, κανένα θα λέγαμε ιδιαίτερο ρόλο. Απλά θέλουμε να το ξαπλώσουμε, να δώσει λοιπόν την αίσθηση ότι έχει ξαπλώσει, τίποτα περισσότερο. Και βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει. Κάνω κλικ στο OK και βλέπετε πόσο ωραίο. Στη συνέχεια θα πάμε να βάλουμε ένα Gaussian Blur. Οπότε πηγαίνουμε Blur, επιλέγουμε Gaussian Blur τη τάξη, θα λέγαμε περίπου του 15. Βεβαίως αυτό εξαρτάται και με το μέγεθος του βιβλίου που φτιάχνετε. Κάνουμε κλικ στο OK και το χαμηλώνουμε αυτό γύρω στο, θα λέγαμε, 40. Τέλεια. Και στη συνέχεια θα έρθουμε, θα κάνουμε ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου. Πολύ όμορφα. Θα το αυξήσουμε σαν opacity και θα πάμε να κάνουμε το εξής. Control Tab, θα κάνω δεξί κλικ, θα επιλέξω το Distort ή απλά με το Control και πάλι όπως έχουμε δείξει. Θα το μαζέψουμε προς τα μέσα για να δώσουμε μια δεύτερη σκιά και να κάνουμε τα πράγματα ακόμα πιο όμορφα. Βλέπετε πόσο ωραίο γίνεται. Οπότε λοιπόν μπαίνει και αυτό μέσα. Προσοχή να μην βγει πολύ από κάτω. Βλέπετε γιατί δίνει την αίσθηση ότι ύπταται τώρα το βιβλίο μας. Βεβαίως αν θέλετε να δώσετε μια τέτοια αίσθηση πολύ εύκολα μπορείτε να το κάνετε όπως είδατε. Αλλά νομίζω θέλουμε απλά μια δεύτερη σκιά για να δώσουμε την αίσθηση των πολλών φωτισμών στη φωτογράφηση. Πολύ καλύτερα πράγματα νομίζω θα γίνουν τώρα. Τέλεια. Θα κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση. Βλέπετε και κοιτάξτε πόσο ωραίο το έχουμε κάνει τώρα. Βλέπετε ότι έχουμε δύο πλέον γωνίες οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Ενδεχομένως να πάω λίγο στο Shadow αυτό, Control Tab και να φέρουμε λίγο τα στοιχεία αυτά προς τα μέσα. Βλέπετε εδώ να δημιουργήσουμε μια τέτοιου είδους γωνία. Βλέπετε πόσο ωραία κάθεται τώρα. Κλικ στην επιβεβαίωση και πηγαίνουμε στο Shadow Copy, Control Tab και πάλι δεξί κλικ, Distort για παράδειγμα. Θα το φέρουμε και αυτό λίγο προς τα μέσα. Και λίγο προς τα πίσω. Τέλεια, κάνουμε κλικ στην επιβεβαίωση και απλά το χαμηλώνουμε λίγο σαν opacity και αυτό να έχουμε, βλέπετε, δύο. Βεβαίως θα πάω στο Shadow και θα το χαμηλώσω και αυτό. Τέλεια. Και πριν ολοκληρώσω θα πάω στο Shadow, θα βάλω ένα layer mask και θα πάμε με το gradient, με το μαύρο gradient, βλέπετε, θα περάσουμε εδώ να κρύψουμε λίγο τη συγκεκριμένη γωνία. Βλέπετε. Οπότε κάνουμε κάτι πολύ πιο μαλακό. Θα πάω και στο Shadow Copy να το κάνω. Ίσα-ίσα λοιπόν και εδώ. Βλέπετε να το δώσουμε μια πιο μαλακή αίσθηση. Ίσως λίγο το Shadow Copy να μου είναι λίγο στον αέρα. Οπότε Control Tab, να κατεβάσουμε λίγο τα πράγματα προς τα κάτω. Έτσι, μπράβο. Κλικ στο OK. Και λοιπόν είμαστε νομίζω πολύ καλά. Σε περίπτωση που δεν μας έχει κάτι πολύ καλά, βλέπετε ότι παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο από το κανονικό για κάποιο λόγο. Οπότε θα κάνω ένα cancel. Θα το κάνω ένα delete. Θα κάνω ένα αντίγραφο. Και πάλι Control Tab. Με το Control πάντα βλέπετε πως τραβάμε υπό προοπτική. Με Distort όμως αυτή τη φορά. Βλέπετε πόσο ωραία. Και κοιτάξτε πόσο ωραία δημιουργήσαμε μια δεύτερη σκιούλα μας πολύ γρήγορα. Βλέπετε πολύ ωραία. Και ίσως Control Tab και πάλι να μαζέψουμε λίγο τη γωνία αυτή να μην βγαίνει μπροστά από το βιβλίο μας. Και πολύ απλά. Βλέπετε. Σούπερ. Κλικ στην επιβεβαίωση. Και βλέπετε πόσο ωραία κάναμε και το δεύτερο μας, τη δεύτερη μας σκιά. Πολύ εύκολα. Και βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει.
Οπότε βλέπετε ένα, θα λέγαμε, με δύο σκιές αποτέλεσμα. Νομίζω κάπου εδώ θα γίνει super. Και αυτό νομίζω γύρω στο 10. Οπότε βλέπετε έχουμε δύο σκιές οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Θα μπορούσα βέβαια να κρατήσω μόνο τη μία, αν και πόσο το ήθελα, βλέπετε και πάλι. Αλλά σίγουρα με τις δύο σκιές αρχίζει και παίζει καλύτερα το όλο μου δημιούργημα. Θα σβήσω λογικά την συγκεκριμένη μάσκα. Delete. Να κάτσει λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Control Tab και πάλι. Βλέπετε ότι έχω κολλήσει λίγο με αυτό. Δεν πειράζει. Μαθαίνουμε γενικότερα καλύτερα με τις σκιές όταν τις πειράζουμε διαρκώς. Οπότε και εσείς μαθαίνετε. Γενικότερα, όπως είπα, θα το κάνουμε μία φορά και μόνο. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε μία φορά θα κουραστούμε. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να έρθω εδώ λίγο και να πάω στο side. Να κάνω control click στο side πάντα. Και να βάλουμε μέσα ένα, θα λέγαμε, levels. Μέσα από το οποίο θα το σκουρίνουμε λίγο, θα το κάνουμε λίγο πιο σκοτεινό, βλέπετε, για να κάτσει λίγο καλύτερα, λίγο πιο σκούρο. Αν θέλετε βεβαίως το κάνετε λίγο πιο light εσείς, έτσι. Απλά θέλω να φαίνεται λίγο πιο, θα λέγαμε, όχι contrasted βασικά, οπότε θα κάνω ένα undo. Θα κάνουμε και πάλι control click και θα βάλουμε το brightness contrast καλύτερα, το οποίο θα μας δώσει μια σκούρα κατάσταση, βλέπετε. Οπότε θα μείνουμε συγκεντρωμένοι μόνο στο εξώφυλλο, βλέπετε, οπότε μείον 100. Και έχουμε δημιουργήσει το βιβλίο μας, βλέπετε πόσο όμορφα και πόσο ωραία έχει γίνει. Και τώρα λοιπόν θα βάλουμε και ένα πάτωμα βασικά, οπότε πηγαίνω στο background, θα το ξεκλειδώσω και θα πάμε να πάρουμε το gradient. Θα επιλέξουμε από το gradient, θα βάλουμε ένα gray, βλέπετε. Οπότε θα κάνουμε ένα click and drag να δω βασικά που θα μου κάτσει. Βεβαίως θέλω να δω αν θα μου κάτσει σωστά, βλέπετε. Οπότε θα πιάσουμε τα σημεία που μας ενδιαφέρουν, βλέπετε αυτά εδώ. Θέλω να πετύχω ένα γκρι τοίχο. Οπότε θα κάνουμε ένα click and drag κάπου εδώ και βλέπετε πόσο ωραία έχουμε και τοίχο και έχουμε και το πάτωμα. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Και έχουμε λοιπόν δημιουργήσει το βιβλιαράκι μας. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτό το συγκλονιστικό, θα έλεγα, μάθημα, το πάρα πολύ καλό, πώς μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο, το πλάγιο σημείο ή και το πιστόφυλλο ενδεχομένως. Κοιτάξτε πόσο εύκολα. Επειδή δουλεύουμε με Smart Object τώρα και φυσικά τα έχουμε δημιουργήσει τα Smart Objects από την αρχή, κοιτάξτε πόσο εύκολα. Πηγαίνω στο Front Page, κάνω διπλό κλικ πάνω στο Smart Object και αυτομάτως μου γράφει ότι μόλις τελειώσω με το Edit πρέπει να κάνω File Save για να αποθηκεύσει τις αλλαγές. Πολύ όμορφα, φίλε, Photoshop. Βλέπετε πώς μου βγάζει τη φωτογραφία μου στο κλασικό της μέγεθος, χωρίς να έχει πάρει κανένα εφέ πάνω, χωρίς να έχει πάρει καμία περιστροφή. Βλέπετε στο κλασικό της. Και κοιτάξτε πόσο εύκολα τώρα θα βάλω ένα άλλο εξώφυλλο, για παράδειγμα του Rambo. Βλέπετε, το οποίο είναι video game, δεν μας πειράζει. Το ρίχνουμε μέσα και είναι λίγο πιτσιρίκι, θα λέγαμε. Είναι πολύ μικρούλι. Δεν πειράζει, θα το τραβήξω λοιπόν να το μεγαλώσουμε. Τέλεια. Θα το φέρουμε κάπου εδώ, θα το φέρω κάπου στη μέση να φαίνεται τουλάχιστον το Rambo. Και θα το μεγαλώσω ακόμη λιγάκι να βγει, να καλύψει γενικότερα όλα τα σημεία. Βλέπετε πόσο ωραίο έχει γίνει. Θα κάνω κλικ στην επιβεβαίωση και όπως μας έγραψε και το Photoshop, πρέπει να κάνουμε File Save. Και αυτομάτως, κοιτάξτε, ως διαμαγείας ερχόμαστε στο Book Cover Stand. Μπούμ! Έχει μπει ο Rambo. Βλέπετε πόσο εύκολα, έτσι. Έχει πάρει και τα εφέ, έχει πάρει και την προοπτική. Πραγματικά είναι υπέροχο. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε site, οπότε πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο site πολύ εύκολα. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο site με διπλό κλικ και πάλι. Βλέπουμε πάλι το μήνυμα και θα πάμε εδώ, θα πάρουμε το Rambo, τη φωτογραφία του Rambo, θα τη φέρουμε μέσα στο site με shift κρατημένο, θα τη φέρω λοιπόν να μπει στο σωστό ύψος, θα το γυρίσουμε αυτό να έρθει να κάτσει, έτσι βλέπετε, να πιάσουμε το Rambo εδώ λοιπόν στο πλάι, θα το μαζέψουμε προς τα μέσα με το R και το shift κρατημένο, βλέπετε πως το μαζεύουμε σωστά, να έρθει να βγει το Rambo the video game ή μάλλον να βγει μόνο το Rambo, δεν χρειάζεται το video game, τέλεια. Οπότε βλέπετε πως έχει κάτσει ολόσωστα. Και τώρα θα έρθουμε, θα το φέρουμε λίγο πιο πάνω. Θα μας βοηθήσει φυσικά το συγκεκριμένο δημιούργημα, καθώς έχει μαύρα αριστερά δεξιά, να βάψουμε πολύ απλά σε ένα καινούργιο layer το μαύρο, με μαύρο χρώμα. Βλέπετε Control, Backspace, Command και Delete στο Mac. Και βλέπετε πόσο ωραία κάναμε και το συγκεκριμένο συγκλονιστικό, θα λέγαμε, πλαγιόφυλλο. Οπότε και πάλι File, Save και αυτομάτως. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχουμε φτιάξει το φίλο μας το Rambo, ο οποίος φυσικά αν σας φαίνεται πολύ έντονο το συγκεκριμένο, απλά χαμηλώστε το brightness, contrast και βλέπετε πόσο ωραία βγαίνει και πάλι το Rambo από εδώ. Αλλά νομίζω μπορεί να κάτσει εξαίσια και έτσι. Βλέπετε λοιπόν πόσο ωραία μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά βιβλία μέσα σε ελάχιστο χρόνο και πολύ εύκολα με τη χρήση του Photoshop και φυσικά με τη χρήση των γνώσεων που λαμβάνετε εδώ στο TeachMeGR. Ήταν το μάθημα της εβδομάδας για τα premium free μέλη και φυσικά
άλλο ένα μάθημα μέσα στην εβδομάδα για τα premium μέλη. Να είστε συντονισμένοι καθώς τα καλύτερα έρχονται, δεν σταματάμε καθόλου ούτε το καλοκαίρι, θα έχουμε μαθήματα καθημερινά και μέσα στον Αύγουστο, οπότε μείνετε συντονισμένοι, εδώ δεν σταματάμε ποτέ, στο Teach.gr αποκλειστικά στα ελληνικά τα καλύτερα μαθήματα σε όλους τους δημιουργικούς τομείς. Είμαι ο Βαγγέλης Βλασόπουλος, να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.